Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας της Ιστορία Ελλάς, στον Γιάννη τον Καραβά. Γιάννη, καλή σου μέρα εδώ από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα Τάσο, καλημέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Εμείς εδώ έχουμε ηλιόλιο στη μέρα. Εσείς κάτω πώς είστε? Έχει ήλιο, αλλά έχει αρκετό αέρα και ψύχρα, θα έλεγα. Καλά, το κρύο. Δεν το αποφεύγουμε αυτό το κρύο, δεν σταματάει πια να ησυχάσουμε. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Έλος πάντων. Ναι, και να ναι. Μην μπορούμε να κλείσουμε την θέρμανση. Άστα να πάνε, Γιάννη, άστα να πάνε. Λοιπόν, τον Γιάννη τον έχουμε καλεσμένο γιατί. Γιατί τις προηγούμενες, μάλλον έχει εδώ και μήνες που έχει συμβεί, αλλά πλέον θέλουμε να ασχοληθούμε περισσότερο με το νέο Citroën AMI. Ένα μοντέλο το οποίο από την τιμή και μόνο όταν το ακούς δεν πιστεύεις ότι ο Ευρωπαίος κατασκευαστής μπορεί να σου δώσει μια τέτοια τιμή για ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 6.000 ευρώ. Να πω κάτι, ότι είναι η απάντηση πλέον και στην εποχή που ακριβένουν τα καύσιμα, οι βενζίνες ή οτιδήποτε, ένα αμυγός ηλεκτρικό όχημα είναι η απάντηση εντός αγωγικών στην ακρίβεια και στην μεγάλη κατανάλωση που έχουν τα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες. Όντως είναι 100% ηλεκτρικό. Είχε λανσαριστεί, μάλλον δεν είχε λανσαριστεί επίσημα, είχε εμφανιστεί για το project της Χάλκης, της ενεργειακής μετάβασης του νησιού της Χάλκης από τη Citroën και τον Όμιλο Σικελίδη τον περασμένο χρόνο, αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα είναι πλέον διαθέσιμο και βρίσκεται στις επιλεγμένες εκθέσεις ανά την Ελλάδα και φυσικά βρίσκεται και στις δύο εκθέσεις του κύριου Γιαννήρη, της Citroën Γιαννήρης, στα ανατολικά και στα δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το AMI τώρα ουσιαστικά είναι η λύση στην αστική βιώσιμη μετακίνηση. Και το πλεονέκτημα, το μεγάλο το δικό του, είναι ότι μπορεί να οδηγηθεί από 16 ετών, παρακαλώ, γιατί θεωρείται όχι αυτοκίνητο, αλλά ένα τετράτροχο μοτοποδήλατο. Mm-hmm. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι η άδειά του βγαίνει από την τροχέα, οπότε γι' αυτό έχει και τους περιορισμούς στην τελική ταχύτητα. Mm-hmm. Και είναι ό,τι πρέπει, ιδανικό για τις αστικές μετακινήσεις. Πώς θα κατάφερες, Γιάννη, ο Γάλλος να δώσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο το οποίο να έχει τόσο χαμηλή τιμή? Δηλαδή, πραγματικά, ακούς αυτή τη τιμή και λες μια έρχεται από την Ανατολή. Κι όμως ο Γάλλος, η Citroën, τα κατάφερε να φέρει αυτή την τιμή. Και μάλιστα ο Όμιλος Σικελίδη, κακά τα ψέματα, γιατί ο Όμιλος κάνει τη συμφωνία Σικελίδη με την Citroën για σαν αποκλειστικό εισαγωγέα. Αλλά είναι πολύ φθηνό. Πάντοτε, Τάσο, το γνωρίζει πολύ καλά ότι εμείς, σαν Όμιλος Σικελίδη, πάντοτε προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό το βλέπεις και σε άλλα μοντέλα της Citroën, που είναι αρκετά φθηνότερα από τους υπόλοιπους, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα το AMI πήρε το πλεονέκτημα της αύξησης της επιδότησης, της κρατικής επιδότησης του δεύτερου κύκλου δράσης κινούμε ηλεκτρικά, οπότε η τιμή για οποιονδήποτε έρθει να πάρει το AMI ξεκινάει στις 6.500 ευρώ, αλλά φτάνει τις 5.500 ευρώ αν κάποιος είναι από 29 ετών και κάτω. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή κάποιος 29 χρόνος μπορεί να το αγοράσει με ένα κόστος που να ανέλθει στις 5.500 ευρώ μόνο. Αλλά από εκεί και πέρα, Τάσο, πρέπει να πούμε και στους ακροατές του Λίμπερο ότι το όχημα ουσιαστικά έχει έναν ανταγωνισμό, το ηλεκτρικό πατίνι, το ηλεκτρικό σκούτερ, ίσως ένα σκούτερ με θερμικό κινητήρα. Δεν έχει ανταγωνιστεί αυτοκίνητο, απλώς προσφέρει τα πλεονεκτήματα και την ασφάλεια ενός αυτοκινήτου. Ωραία. Σε σχέση με ένα σκούτερ. Αυτά είναι πλεονεκτήματα. Λοιπόν, πάμε. Αυτονομία, χώρος φόρτισης. Τι δίνουμε λοιπόν, παίρνουμε τα 5.500 ευρώ, ας πούμε, αν πάρει κάποιος από 29 χρόνια και πάνω. Τι θα πάρει λοιπόν από αυτό το αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Από αυτό το αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα πάρει το εξής, ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ ένα wallbox, είτε να ψάχνει να βρει να φορτίσει το αυτοκίνητό του, γιατί φορτίζει σε λιγότερο από 3 ώρες σε οικιακή μπρίζα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του οχήματος. Η αυτονομία του καλύπτει σίγουρα όλες τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις και ανέρχεται στα 75 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και η τελική του ταχύτητα ανέρχεται στα 45 χιλιόμετρα, γιατί τέτοιος είναι ο κανονισμός των μοτοποδηλάτων που επιτρέπεται να κινούνται. Αλλά και αυτό νομίζω είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί πάνω από 45 χιλιόμετρα μέσα στην κίνηση της πόλης δεν χρειάζεται να κάνουμε. Έχει ένα κύκλο στροφής
2,71 μέτρα, οπότε είναι πάρα πολύ εύχριστο, μπορεί να κάνει επιτόπιους ελιγμούς πάρα πολύ εύκολα μέσα στην κίνηση της πόλης. Είναι μόνο 2,41 μέτρα, οπότε αντιλαμβάνεστε το πόσο εύκολο είναι στη χρήση το αμή. Όντως, πάρα πολύ εύχριστο θα είναι και ευκολοδίκητο, κακά τα ψέματα, το Citroën αμή. Τώρα, κάποιος λοιπόν που θα θέλει να πάρει ένα τέτοιο μοντέλο, υπάρχει έτοιμο παράδοτο, τι γίνεται, γιατί κακά τα ψέματα συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες, δεν είναι μόνο εσύ, τον παντού συμβαίνει, με τις παραδόσεις βλέπουμε τι γίνεται. Υπάρχει κάτι έτοιμο παράδοτο, τι συμβαίνει, για πες μας. Πριν μπούμε σε αυτή την κουβέντα, θα έλεγα ότι θα ήθελα να πω πώς χαρακτηρίζω εγώ το χαρακτηρίζω περισσότερο σαν ένα premium gadget, το οποίο θα μας δώσει την ευκολία να πηγαίνουμε στα μεγάλα κέντρα των πόλεων χωρίς να έχουμε το άγχος του πάρκινγκ ή της φόρτισης ή το οτιδήποτε. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να το έχει ένα δεύτερο, τρίτο όχημα για να μπορεί να κάνει τα ψώνια του, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ή να πηγαίνει στο κέντρο της πόλης για να πιει ένα καφέ, να κάνει ένα ωραίο φαγητό. Από εκεί και πέρα υπήρχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον το 2020 όταν παρουσιάστηκε στη Γαλλία και υπήρξαν 14.000 παραγγελίες. Εμείς αφού γκραζόμενοι αυτήν την θέρμη που υπήρχε για το αυτοκίνητο και την θερμή υποδοχή και αποδοχή που είχε από το ευρωπαϊκό κοινό, θέλω να τονίσω ότι είμαστε ο πρώτος εισαγωγέας στην Ευρώπη ο οποίος λανσάρει το αμή στη χώρα του και μπορεί να το εμπορεύεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και τους ιδιώτες αλλά και τους πελάτες τους εταιρικούς. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο εταιριών αυτοκινήτων αντιπροσώπων που εμπορεύονται το αμή, αλλά από εκεί και πέρα έχει υπάρξει και ένα οικοσύστημα το οποίο μπορεί να το παραγγείλεις ψηφιακά και να σου έρθει μέχρι και στην πόρτα σου το αυτοκίνητο, να μην χρειαστεί να κάνεις οποιαδήποτε μετακίνηση είτε να επισκεφθείς κάποιο κατάστημα της Citroën. Και αυτό δείχνει και το πόσο προσπαθούμε στη Citroën να εξελισσόμαστε online εντός εισαγωγικών. Τώρα υπάρχει διαθεσιμότητα στο κύριο ερώτημα όλων των ημερών των τελευταίων μηνών για την αυτοκίνηση. Υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι παραγγελίες από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και καλό τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να επισκεφθεί τις δύο εκθέσεις της Citroën και Αμύρης για να κάνει ένα test drive και να δει πόσο πρακτικό είναι το αυτοκίνητο. Μάλιστα, ότι θα ερχόταν και στην πόρτα μας, δηλαδή θα παραγγείλουμε αυτοκίνητο, λέει, και θα ερχόταν στην πόρτα μας σημεία των καιρών, κακά τα ψέματα. Ναι, μπορεί να ξεκινήσει από την ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι συγκεκριμένη για το αμή, να κάνει κράτηση, να διαλέξει το πακέτο χρώματος που επιθυμεί, αν επιθυμεί κάποιον έξτρα εξοπλισμό, και μετά προχωρώντας τα βήματα, να επιλέξει την παράδοση στο σπίτι του. Από εκεί και πέρα έχουν φροντίσει και σαν after sale, είχαν κάποιος για παράδειγμα μένει σε ένα χωριό έξω από τις ΣΕΡΕΣ και έχει αγοράσει το αμή, υπάρχει και δυνατότητα τα σέρβις, τα προκαθορισμένα σέρβις του αυτοκίνητου που είναι ένα διετία, να πηγαίνει συγκεκριμένο όχημα, να το μεταφέρει, να κάνει το σέρβις στην αντιπροσωπεία της Citroën με τους ισοδοτημένοι και να επιστρέφει πίσω στο σπίτι του. Έχει υπάρξει πλήρης οργάνωση πίσω από το αμή και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο αγοραστής θα είναι ξέρνιαστος πραγματικά για το πώς θα κάνει τα σέρβις του και πώς θα διαχειριστεί το after sales του αυτοκίνητου του. Μεγάλη υπόθεση αυτή, το να έρχεται κάποιος να σου παίρνει το αυτοκίνητο, να το κάνει σέρβις και να το επιστρέφει. Μεγάλη υπόθεση. Από εισαγωγική εταιρεία δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι κάτι που έχουμε κάνει τάσο με την άλλη μας εταιρεία του ομίλου, την BS Automobiles, και έχει δουλέψει πάρα πολύ. Είναι η premium βέβαια εταιρεία του ομίλου. Είναι ένα βαλέ πακέτο σέρβις και υπηρεσιών που υπάρχει, αλλά είχαμε την εμπειρία από την BS Automobiles. Οπότε ήταν το μόνο εύκολο να το πραγματοποιήσουμε και στο αμή, λόγω της μικρής αυτονομίας που υπάρχει σε σχέση με κάποιον που ζει σε μια επαρχιακή πόλη που δεν έχει εξουσιοδοτημένο επισκευαστή ή συνεργάτη Citroën. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για Citroën, εντάξει με το αμή, αλλά τι γίνεται με τα υπόλοιπα μοντέλα της Citroën? Πώς πάμε, παραδόσεις, γιατί ο κόσμος ξέρει, θέλει να πάει να αγοράσει το καινούργιο αυτοκίνητο. Οι καταστάσεις και οι συνθήκες φρενάρουν πολύ αυτή την αγορά των νέων αυτοκινήτων και είναι πάλι ένα χειροχαστούκι για τις αγωγικές. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα. Οι εισαγωγικές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο γιατί έχουν στόχους, έχουν χίλια δύο πράγματα με τα εργοστάσια.
Πώς πάμε λοιπόν στη Citroën με τα μοντέλα, τι συμβαίνει και αν περιμένουμε κάτι καινούριο μέσα στη χρονιά από τη Citroën. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από χθες ξεκίνησε μια ενέργεια, προωθητική ενέργεια Deal Now, στο οποίο ουσιαστικά καλούμε τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα από τα μοντέλα της γάμας της Citroën να το κάνει τώρα, να προβεί τώρα στην αγορά του για να δεσμεύσει εντός εισαγωγικών μια καλύτερη τιμή σε σχέση με το μέλλον, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα οι διαθεσιμότητες διαρκούν από λίγους μήνες έως περισσότερους ανάλογα το μοντέλο. Για παράδειγμα θα πω ότι το C3 σε σχέση με τον ανταγωνισμό του είναι πάρα πολύ καλά στη διαθεσιμότητα. Μιλάμε για περίπου στους 3,5 με 4 μήνες παράδοσης. Από εκεί και πέρα για κάποια άλλα πιο συγκεκριμένα μοντέλα της γκάμας μας μπορεί να υπάρχουν και παραπάνω μήνες που θα πρέπει ο πελάτης να περιμένει. Αλλά σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά στους χρόνους παράδοσης. Τον ακούω 3 και 4 μήνες. Για να τον ακούμε 3 και 4 μήνες δεν είναι τίποτα μπροστά στους 8 και 10 και 12 που ακούμε μέσα στην αγορά το αυτοκίνητο, κακά τα ψέματα. Ναι, κατά βάση επειδή το κύριο μοντέλο της Citroën είναι το C3, έχουμε εστιάσει εκεί όλες μας τις δυνάμεις ώστε να έχουμε ένα χρόνο παράδοση περίπου στους 4 μήνες στο C3. Ίσως σε κάποιες συγκεκριμένες εκδόσεις να μην το καταφέρουμε, αλλά αυτό είναι η πάγια στρατηγική μας και η πίεση στο εργοστάσιο. Ξέρετε, είμαστε μια εταιρεία που καθημερινά μιλάμε και πιέζουμε το εργοστάσιο για να καταφέρουμε λιγότερους χρόνους παράδοσης. Αλλά υπάρχουν οι δυσκολίες που υπάρχουν όχι μόνο στην Ευρώπη, θα έλεγα και στο παγκόσμιο ιστορείο μας σχετικά με τις παραδόσεις των αυτοκινήτων. Είναι μια ιδιαίτερη περίοδος. Θεωρώ ότι και με αυτά που ακούμε και από την υπόλοιπη αγορά, ότι από το καλοκαίρι και ύστερα σιγά σιγά θα αρχίσει να εξισορροπείται αυτή η κατάσταση και να γυρίσουμε πάλι στην κανονικότητα που ήταν πριν το 2020, πριν το ξέσπασμα του κορονοϊού. Κάτι καινούργιο από το Citroën φέτος, περιμένουμε. Λοιπόν, κάτι καινούργιο. Αυτήν την εβδομάδα υπάρχει και το AMI Cargo, είναι το επαγγελματικό AMI, με χώρους αποσκευών, με χώρους φόρτωσης που θα μπορούν να εξυπηρετούν τις εταιρείες, τους μικρούς επαγγελματίες, τις εταιρείες courier ή οτιδήποτε άλλο. Σε 5R-Cross facelift που θα είναι από το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβριο και μετά. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα ταξίδι με δημοσιογράφους του ειδικού τύπου που θα δούμε το C5X στην Βαρκελόνη της Ισπανίας και θα είναι στη χώρα μας τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Είναι η ναυαρχίδα, είναι το μεγάλο crossover της Citroën. Κατάλαβα. Όταν λέμε μεγάλη ναυαρχίδα και crossover της Citroën, κατάλαβα τι έχουν απολαύσουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εκεί στη Βαρκελόνη. Νομίζω ότι η άνεση διακατέχει τα αυτοκίνητα της Citroën και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα αυτοκίνητο που θα εστιάζει στην άνεση και στην ευημερία του οδηγού και των επιβατών του αυτοκίνητου αυτού. Και με όλη την ποιότητα της Citroën που βάζει πλέον στα αυτοκίνητα που σιγά σιγά πάμε για premium καταστάσεις, ειδικά όταν πάμε για ναυαρχίδες και είναι το σήμα κατά τη θέση της εταιρείας, εκεί τα πράγματα αλλάζουν κακά τα ψέματα. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και... εγώ ευχαριστώ πολύ. Και σε κλέψει χρόνο από την οικογένεια. Να ευχαριστώ όλους το Σαββατοκύριακο και να εύχομαι ό,τι καλύτερο και γρήγορα να ξεπεράσουμε και την κατάσταση με τον COVID αλλά και με την κατάσταση της ακρίβειας. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.